ρωτάει. Ηλιόπουλος δεξιά για τον Τεντάκη. Ο Ηλιόπουλος που αριστερά πήγε δεξιά και ο Κότο έχει έρθει αριστερά τώρα. Αλλάζουν πλευρές οι δύο πλάγοι. Τεντάκης με το αριστερό. Μάντζης δεν προλαβαίνει να βάλει το κεφάλι. Πολύ ωραία σκέψη του Τεντάκη. Ο Κότο κίνηση του Μάντζη. Ο Κότο πολύ ωραία για τον Ηλιόπουλο. Κοντρόλ του Ηλιόπουλου μέσα στην περιοχή. Όρθιος ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος. Μπροστά στον γκολ το χάνει. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία. Γκοέμ κρατάει στο Μάντζη. Καλύπτει το Μάντζη. Με το κεφάλι πέρασε, άφησε πίσω τον Πατάπη. Ένας με έναν του Μάντζη με τον Κοτσόνη. Μάντζη στο διαγώνιο σου, το Κολοβούρης μπλοκάρει. Καλή στιγμή, άλλη μια τελική στο 5. Να ο Λουμπαρδέας. Στέκεται όρθιος. Η παράλληλη ο Ελευθεριάδης πάει να μπει στη φάση απέναντι στον Καραγκιολίδη. Σωτήρια επέμβαση του Φώτη Καραγκιολίδη. Μπαστακό στο σουτ, κόντρα στα σώματα, η μπάλα κόρνερ. Αγωνιστικό χώρο θα και τον Λούκας Λόπες Γκαρσία. Βλέπω και τον Δημόπουλο. Θα δούμε σιγά σιγά ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που λείπουν και ποιοι έχουν περάσει εντός. Για να δούμε εδώ όμως, παραλίγο τον γκολ με τα κόμπων και βασάνων. Ο Κολοβούρης στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Οι συμπερασμάτων, αλλά από εκεί και πέρα. Για να δούμε, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Να ο Ηλιόπουλος απέναντι στον γκολ. Καλό πλασέ. Γκολ από τον Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο. Το ψάχνε τον γκολ, το πέτυχε. 1-0. Η Παναγάκη δεν πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Η Μάτου Βόλου μπήκε με δύναμη. Λάθος στην άμυνα, το εκμεταλλεύεται ο Ηλιόπουλος. Μήνυμα του Χουάν Φεράντο. Το λάθος το εκμεταλλεύεται ο Ηλιόπουλος. Για να δούμε το σκάψιμο. Μάντζης εντός περιοχής. Προσποιείται στον Πατάπη από κοντά ο Μάντζης κόρνερ. Όμως Ηλιόπουλος, Μάντζης. Για να δούμε, είναι κάποια λεπτά που πιέζουν πολύ παίκτες του Φεράντο. Μάντζης εντός περιοχής δεν προλαβαίνει να κάνει το πλασέ. Γύρισμα του Πατάπη προς την εστία του. Ο Κολοβούρης ψύχρεμα θα μπλοκάρει πριν μπει η μπάλα στο τέρμα. Ένας μέσος ο οποίος έχει αποκτηθεί και αγωνίζεται μεσοεπιθετικά. Για να δούμε, ο Κολ σέντρα σουτ σε κόρνερ, πετάει την μπάλα ο Φώτης Καραγκιολίδης. Έλας. Για να δούμε, ενώ η Παναχαϊκή είναι στην επίθεση. Στο δεύτερο δοκάρι περιμένει ο Λεφεδεριάδης. Μεγάλη απόκριση του Καραγκιολίδη. Ο Γκαλίτσιος μακριά. Ο Καραγκιολίδης κάνει δεύτερη πολύ σημαντική επέμβαση στο παιχνίδι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα και το αποδεικνύει για δεύτερη φορά. Ωραίο κοντρόλ του Μάντζη. Για να δούμε την άλλη μεριά. Μπορεί να απειλήσει πάει Βόλος. Μάντζης, ωραία προσποίηση πάνω στον Κοτσόνη. Ηλιόπουλος 2-0. Ο Μάντζης έμεινε όρθιος. Έκανε την πάσα δίπλα του και ο Ηλιόπουλος έκανε δύο τα τέρματα της ομάδας του με τη συμπλήρωση 60 λεπτών παιχνιδιού. Δημόπουλος διαγώνια παλιά. Φράγκος εντός περιοχής κατεβάζει. Σκάβει 3-0 από το Φράγκο. Στα 64 λεπτά παιχνιδιού. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Η κάθε του Αργυρόπουλου δεξιά. Κυνηγόπουλος εντός περιοχής. Τον κρατάει ο Δεμιρτζόγλου. Πέναλτι από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Έχω την αίσθηση ότι σωστά εδώ. Να κάνει το 3-1. 3-0 προς το παρόν το παιχνίδι. 76 λεπτά παιχνιδιού. Ελευθεριάδης απέναντι στον Μπουργάνη. Ο οποίος Μπουργάνης ακούει βέβαια ρυθμικά το όνομά του από την κερκίδα των μικρών ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας της Παϊβόλος. Ελευθεριάδης απέναντι στον Μπουργάνη. Ελευθεριάδης προσποίηση, δεξιά η μπάλα, αριστερά ο Μπουργάνης, 3-1 από τον Ελευθεριάδη. Κυνηγόπουλος, αυτός που πήρε τελευταία στιγμή τις οδηγίες, παρότι πεζόταν το παιχνίδι. Λούκας Λόπες Γκαρσία, η σέντρα και γκολ, απάντηση στον γκολ του Ελευθεριάδη τον Πίσπα. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα η απάντηση, ωραία η σέντρα από τα αριστερά. Στα 78 λεπτά παιχνιδιού ο Πίσπας κάνει το 4-1. Διαγώνιζε ο Δημόπουλος στο Φράγκο. Αμαρκάριστος ο Φράγκος. Πίσπας. Με τη μία τόσο του Πίσπα. Η μπάλα λίγο έξω.